Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιδρυάρχη και του Υπέρβαση, ο οποίος θα δημιουργήσει να είναι εδώ κοντά μας, λόγω ελληνικών υποχρεώσεων, σας καλωσορίσουμε στην ενότητα Τέμπλος Διαλέξης, μια συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής με τον Αντικειμενικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, παραλληλά και με τον Αντικειμενικό Σύλλογο Βαστιάνος. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε μια διάλεξη με θέμα την εξοδικαστική επίλυση διαφορών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένα θέμα που μόνο του και τρεις των ενδιαφέρων και συναδέλφων των αντικειμένων του κυρίου Πασματζίδη, ο οποίος θα είναι και ο μιλητής. Εξοδικαστική λοιπόν επίλυση διαφορών στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια γενναία και αναγκαία αλλαγή νοοτροπίας στην επίλυση διαφορών στην Ελλάδα. Η διάλεξη θα έχει περιεχόμενο, ουσία και νομίζω ότι τότε σε όλους μας να αναπτύξουμε και κάποιες ερωτήσεις ενδεχομένως και να υπάρχει και μια διαλογική συζήτηση. Στόχος αυτού του προγράμματος της Ακαδημίας της Περιφερειακής Ενότητας ΕΡΚΟ, που εντάσσεται όλη αυτή η δράση, είναι να μπορέσει να έρθει ο πολίτης, ο κάθε ενδιαφερόμενος, να ακούσει τους επιστήμονες, όπως είναι οι δικηγόροι, οι μέλη των δικηγορικών συλλόγων. Σήμερα ολοκληρώνεται η πέμπτη κατά σειρά διάλεξη που είχαμε ξεκινήσει με τον κύριο Σαββούκη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Έχουμε την ευκαιρία να δούμε την επανέναρξη αυτών από τη νέα σεζόν, από το φθινόπωρο. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που βγαίνει είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Ο λόγος στον ίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Πόρτη. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδροπολίου, τον κύριο Ζαμπουκή, για την τιμή που μου έκανε να κρίνει ότι είμαι κατάλληλος να μιλήσω για αυτό το θέμα, για την εξοδικαστική επίλυση διαφορών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κυρίες και κύριοι, αυτό που είπε ο κύριος Πόρτη πριν από λίγο ήταν για μένα ο επίλογος αυτής της παρουσίασης, ότι δηλαδή η εξοδικαστική επίλυση των διαφορών στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα γενναίο βήμα που αρχίζει σιγά σιγά να υλοποιείται. Όλοι γνωρίζουμε ότι πολλά θέματα πλέον δεν πρέπει ή δεν μπορούν να φτάνουν στο δικαστήριο, είτε είναι η οικονομική συγκυρία, είτε είναι η υπερφόρτωση των δικαστηρίων, είτε είναι η δυσανασχέτιση από τους πολίτες, από τους δημότες, στην αποδομή δικαιοσύνης και γενικότερα υπάρχει ένας κλονισμός απέναντι στον θεσμό της δικαιοσύνης στις μέρες μας, ο οποίος πλέον μας κάνει να μιλάμε για άλλους θεσμούς επίλυσης των διαφορών. Σε μια προηγούμενη διάλεξη, σε αυτή τη σειρά, είχαν μιλήσει και οι συνάδελφοι για τον θεσμό της διαμεσολάβησης του ιδιωτικού δικαίου. Έτσι λοιπόν θα αρχίσω και εγώ την εισήγησή μου από αυτή τη διαμεσολάβηση, γιατί είναι ο πυλώνας τη διαμεσολάβηση της ιδιωτικού δικαίου διαφορές, για να προχωρήσουμε μετά στη διαμεσολάβηση στο δημόσιο δίκαιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γνωστό λοιπόν ότι με τον νόμο 3898 εισήχθη στην ελληνική νομική τάξη ο θεσμός της διαμεσολάβησης στις αστικές και πολικές υποθέσεις, δηλαδή τις υποθέσεις μεταξύ των ιδιωτών. Ο νόμος για τη διαμεσολάβηση που ισχύει από το 2010 δίνει τη δυνατότητα εξοδικαστικής επίλυσης σε όλες τις οικονομικές διαφορές και πολιτικές, αστικές, οικογενειακού δικαίου, μόνο ο γάμος δεν μπορεί να λυθεί εκτός δικαστηρίων. Το ρόλο του δικαστή αναλαμβάνουν οι ειδικευμένοι και πιστοποιημένοι δικηγόροι που καλούνται από τις δύο πλευρές να λύσουν την όποια διαφορά. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι στην Ελλάδα έχουν εκπαιδευτεί 1.500 διαμεσολαβητές, τυχιούχοι νομικής, ενώ ήδη σχολεία ξεκίνησαν διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στις παιδικές ηλικίες. Περί τα τέλη του έτους 2015, συνολικά 14 φορείς της αγοράς, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, εξέχοντες νομικοί, προχώρησαν όλοι μαζί στη δημιουργία για πρώτη φορά οργανισμού για την εξοδικαστική επίλυση των διαφορών. Την επίλυση δηλαδή σχεδόν όλων των διαφορών εκτός δικαστηρίων. Ο πρόεδρος του νέου φορέα ήταν ένας ξένος νομικός,
αντιμετώπιση των διαφορών αστικών και εμπορικών τη στήριξαν όλοι. Από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών μέχρι τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, τους φορείς του τουρισμού και πολλούς άλλους φορείς. Στην παρουσίαση του νέου φορέα θεωρήθηκε ότι είναι απαραίτητη η υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης για ορισμένες υποθέσεις, ενώ ο κ. Κουτσίρης είχε πει ότι η δικαιοσύνη είναι ο πολίτης να λύνει τις διαφορές του με γρήγορο τρόπο, με μικρό κόστος και λιγότερο πόνο. Ο κ. Πικραμένος ως πρόεδρος του νέου φορέα επισήμανε το αυτονόητο. Μόνο με τις εξοδικαστικές μορφές επίλυσης των διαφορών θα αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια και θα υπάρξει ισχυρή συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, τόνισε τα χάρια που παρουσιάζει σήμερα η δικαστική πραγματικότητα με τα δικαστήρια να δυναμούν παρά τις φιλότιμες προσπάθειες να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο των αντίπαστων υποθέσεων. Επίσης, στην Ελλάδα λειτουργεί ως φορέας συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών ο συνήγορος του καταναλωτή, που αποτελεί ανεξάρτητη αρχή με στόχο την εξοδικαστική και φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Το 2004 υπήρχε στο συνήγορο του καταναλωτή η αρμοδιότητα της συγκρότησης των επιτροπών φιλικού διακανονισμού, ενός θεσμού που λειτουργούσε ήδη από έτους του 1994 και οι οποίες έπρεπε στις κατατόπους νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας και στις οποίες μπορούσαν να προσφέρουν οι πολίτες καταναλωτές για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους με τους προμηθευτές. Σκοπός της υπαγωγής των παραπάνω επιτροπών στον συνήγορο του καταναλωτή υπήρξε η ενδυνάμωση του κύρους και της αξιοπιστίας του θεσμού και εν γίνει αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων των επιτροπών, ο ρόλος των οποίων έγινε κατά αυτόν τον τρόπο περισσότερο ουσιαστικός και αποτελεσματικός. Στη συνέχεια όμως έφυγε η αρμοδιότητα της συγκρότησης και ελέγχου των επιτροπών από τον συνήγορο του καταναλωτή και με τον νόμο, τον περίφημο νόμο Καλλικράτη, η αρμοδιότητα αυτή υπήρχε στους Δήμους. Η αρμοδιότητα δηλαδή της σύστασης και συγκρότησης των επιτροπών φιλικού διακανονισμού, καθώς επίσης τη στήριξη των αρχείων, των χωρισμάτων τους και τη στήριξη μητρών καταναλωτών. Στο άρθρο 75, παράγραφος 1 του Κώδικα, το Δήμο και Κοινοτήτων, αναφέρεται ότι η σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την εξόδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές, οι ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των χωρισμάτων της Υγείας Επιτροπής, καθώς και η τήρηση μητρώων καταναλωτών, είναι πλέον αρμοδιότητα των Δήμων. Η πρόσθετη αυτή αρμοδιότητα της συγκρότησης των επιτροπών ασκείται από τους Δήμους της χώρας από την 1η Ιανουαρίου 2011. Ενώ με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικό τεχνικό και λεπτομεριακό σύστημα που σχετίζεται με την άσκηση της νέας αρμοδιότητας. Είναι δηλαδή ένας πρώτος βαθμός διαμεσολάβησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά και αυτά αφορούν τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ ιδιωτών πάντων, δηλαδή ως εκτοπλίστων αστικές και πολιτικές υποθέσεις που ανακύπτουν από την καθημερινή συναλλακτική πρακτική. Οι Δήμοι ελέγχονται μόνο στο σημείο της συγκρότησης των συγκεκριμένων επιτροπών. Δεν αφορούν διαφορές δημοτών, πολιτών με τους Δήμους. Η διαμεσολάβηση στο δημόσιο τομέα. Τι γίνεται με το δημόσιο τομέα? Υπάρχουν ανάλογοι θεσμοί διαμεσολάβησης ή εξοδικαστικής επίλυσης των διαφορών? Στην ελληνική ανομιτάξη λειτουργούν ορισμένες συγκαταλογικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Πρώτα απ' όλα είναι η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μια πολύ σημαντική αρχή, με πολύ μεγάλο έργο μέχρι στιγμής, που έχει ως αποστολή την προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα, δηλαδή την προστασία του πολίτη από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και η συνδρομή προς αυτόν σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων του σε κάθε επιχειρησιακό τομέα. Δηλαδή, όταν γίνεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τους φορείς και τομείς υγείας, στην ασφάλιση, στην εκπαίδευση και γενικότερα στη δημόσια διοίκηση, αλλά κυρίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκεί που γίνεται η μεγαλύτερη καταστρατήγηση των δεδομένων, των παραβιάσεων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Είναι επίσης η αρχή διασφάλισης των πολίτων επικοινωνιών, που έχει ως σκοπό την προστασία των πολίτων επιστολών, τη ελεύθερη ανταπόκριση κοινωνία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώ και την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών. Είναι το ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.
προσωπικού, το λεγόμενο ΑΣΕΠ, το γνωστό σε όλους ΑΣΕΠ, που έχει ως αποστολή την επιλογή του τακτικού προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τον έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας του κειμένου χρόνου ή της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου που διεξάγουν φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, οι βασικές αρμοδιότητες του οποίου αφορούν τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και τον έλεγχο τήρησης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, επίσης πολύ σημαντική αρχή με πολύ σημαντικές επιβάσεις, και φυσικά ο συνήγορος του πολίτη. Είναι η πέμπτη καταπληρωμένη αρχή διοικητική ανεξάρτητη διοικητική αρχή στο Σύνταγμά μας. Λειτουργούν και άλλες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, απλά δεν απολαμβάνουν την προστασία του Συντάγματος. Πολλά έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί για τις αρμοδιότητες όλων των παραπάνω αρχών και την νομική τους φύση. Καθώς από τους ιδιωτικούς τους νόμους παρουσιάζονται τελικά να έχουν αρμοδιότητες ελέγχου αλλά και κύρωσης στους παραπάντες των ρυθμίσεων, την προστασία των οποίων έχουν ταχθεί. Όπως γίνεται κατανοητό από την περιγραφή των αρμοδιοτήτων των ΟΣΑΝ αρχών, δεν ελέγχουν μόνο το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά ανάλογα με το αντικείμενο το οποίο επίκειται στην προστατευτική του λειτουργία, επεκτείνονται και στον ιδιωτικό τομέα. Όπου δηλαδή μπορεί από τη δράση του τελευταίου να αποκτήσει παραπίεση των δικαιωμάτων, την προστασία των οποίων οικειώνται οι παραπανάστες. Πιο κοντά στην έννοια της διαμεσολάβησης είναι ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλήψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Αποστολή του συνηγόρου είναι, αφού λάβει σχετική αναφορά από τον πολίτη, ανεξαρτήτως εθνικότητας, με την οποία πιστοποιείται ή συναλλαγεί με το δημόσιο και περιγράφεται το πρόβλημα, να διαμεσολαβήσει με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της καποδιοίκησης και την εν τέλει τήρηση της νομιμότητας. Ο συνήγορος του πολίτη ασκείται στα καθήκοντα του συνηγόρου του παιδιού και του συνηγόρου υγείας και κοινωνικής ευηλικίας και έχει οριστεί ως φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, το 2477 καθεστώς του 1997, ο συνήγορος του πολίτη είναι αρμόδιος για υποθέσεις που αφορούν στις υπηρεσίες του δημοσίου όπως υπουργεία, εφορίες, τελωνία, πολεοδομικές υπηρεσίες, αστυνομικά τμήματα, φυλακές, σχολεία, πρεσβείς της Ελλάδος κλπ. Όπως και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων των οργανισμών αυτών. Η αρμοδιότητα δηλαδή αυτή της διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών που αφορούν τις υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει με την αρμοδιότητα του νεότερου του θεσμού του συμπαριστάτη του δημότη και της επιχείρησης όσον αφορά τους δήμους και του συμπαριστάτη του πολίτη της επιχείρησης όσον αφορά τις περιφέρειες. Ο θεσμός τώρα του συμπαριστάτη στον νόμο του Καλλικράτη είναι η κατεξοχήν διαμεσολαβητική αρχή για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο θεσμός του συμπαριστάτη του δημότη και της επιχείρησης αφενός και του συμπαριστάτη του πολίτη αφετέρου είναι δύο ειδών. Οι συμπαριστάτες, άλλοι είναι στους Δήμους και άλλοι είναι στις περιφέρειες. Θεσμοθετείται για πρώτη φορά πανελληνίως στα άρθρα 77 και 179 του νόμου 1852, είναι ο γνωστός νόμος για το Καλλικράτη. Ο συμπαριστάτης λοιπόν, έτσι όπως είναι το άρθρο του νόμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα αφηγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών των προσώπων και των επιχειρήσεων του ή της περιφέρειας των νομικών της προσώπων και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιληθούν τα σχετικά προβλήματα. Από τον ορισμό του νόμου, κατευθείαν καταλαβαίνουμε ότι η αρμοδιότητα του συμπαριστάτη του δημόσιου ή του συμπαριστάτη πολιτική της περιφέρειας είναι διαμεσολαβητική. Στην αιτιολογική έκθεση καταδεικνύει ότι η σκοπή του είναι θεσμό. Τα πολυσυζητημένα προβλήματα κακοδιοίκησης στους Δήμους, τα παράπονα αρκετών πολιτών για μεροληψία και επιλεκτική πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων των δημοτικών αρχών, αλλά και η υπερφόρτωση του Δημάρχου από ειδήματα και παράπονα μεμονωμένων πολιτών και ομάδων, καθιστούν αναγκαία την καθιέρωση ενός νέου θεσμού διαμεσολάβησης μεταξύ διοικούμενων και δημοτικών αρχών και υπηρεσιών. Ο συμπαριστάτης του Δημότη και της επιχείρησης θα έχει ως αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοποίησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών,
την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του Δημάρχου και άλλων ελεγχών οργάνων του Δήμου από την ασφυκτική και συχνά παραλυτική συσσόρευση ετοιμάτων και παραπώνων των πολιτών. Εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι ο Συμπαξάρης δεν θα είναι μια ακόμη γραφειοκρατική υπηρεσία του Δήμου, αλλά ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητικός μηχανισμός μεταξύ των δημοτών και των δημοτικών αρχών και δημοτικών υπηρεσιών. Περιεχόμενο της έννοιας κακοδιοίκηση, η κακοδιοίκηση ειδικά στην ιδιωτική αυτοδιοίκηση, είναι το βασικό ζήτημα που τίθεται και χρήζει διευκρίνηση, δηλαδή το περιεχόμενο της αξιολογικής έννοιας κακοδιοίκηση. Η αποσαφήνιση της παραπάνω έννοιας είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί οδηγεί αυτομάτως και στην οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του συμπαριστάτη, καθώς είναι επιφορτισμένος με την καταπολέμηση αυτής. Περιττό να υποθεί ότι ο νόμος εκλαμβάνει ως δεδομένο την ύπαρξη της κακοδιοίκησης, γι' αυτό άλλωστε και προβαίνει στη σύσταση του ενόπλου θεσμού. Ο συνήγορος Πολύνη, στην εισαγωγή μιας παλαιότερης έκθεσης του, έκθεσης πετραγμένων για το έτος 2004, αναφέρει ότι στον όρο κακοδιοίκηση περιλαμβάνονται φαινόμενα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Αφενός δηλαδή εννοούνται φαινόμενα κακής διαχείρισης, όπως της έλλειψης υποδομών, ανυπαρκούς στελέχωσης, υπηρεσιών και από την άλλη πλημελής υπηρεσίες προς τους πολίτες λόγω μη ορθής ή πλημελούς εφαρμογής ή άνισης εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου. Στην πρώτη περίπτωση ο όρος παρουσιάζεται ως πολιτικός ή κοινωνιολογικός, ενώ στην δεύτερη απαντάται καθαρά με την νομοτεχνική του υπόσταση. Είναι αυτονόητο ότι μια λειτουργική παθογένεια, κακοδιοίκηση με την πρώτη έννοια του όρου, μπορεί να οδηγήσει σε μια πλημελή υπηρεσία, κακοδιοίκηση με τη δεύτερη έννοια του όρου. Τέτοια περίπτωση υπάρχει παραδείγματος χάρη, όταν πολίτες αναφέρουν και ζητούν με έτοιμά τους από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου την επιδιώθωση ενός σημείου οδού, λακκούβα ή καθίζηση, το οποίο με βάση τα δεδομένα της κοινής πείρας θα οδηγήσει σε ζημία οχήματος ή ακόμα και σε τραυματισμό προσώπου. Ο Δήμος κατανοεί το πρόβλημα και με απαιτήσεις του επικαλεί την ελληνική στελέχωση της υπηρεσίας και την ανεπάρκεια χρημάτων ως προς τη διόρθωση. Μετά από λίγο καιρό προκαλείται ζημία σε αυτοκίνητο ικανής χρηματικής αξίας. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, στην παραπάνω περίπτωση η κακοδιοίκηση εμφανίζεται και με τις δύο μορφές. Και μπορεί στην πρώτη μορφή έλλειψη προσωπικού να μην φέρει ευθύνη ο κ. Δήμος, στην περίπτωση όμως που αυτή η λειτουργική παθογένεια οδηγεί σε μορφή ζημίας, ο Δήμος φέρει την ευθύνη προς ικανοποίησή της. Η ιδέα αρνησή του συνιστά κακοδιοίκηση με κοινωνική έννοια του όρου. Ειδικά για την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν τα στατιστικά στοιχεία του, που έχουν τύχει επί της εργασίας από την έναρξη λειτουργίας του συμβόλου του πολίτη, οι περισσότερες περιπτώσεις κακοδιοίκησης πράγματι εμφανίζονται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Τούτο οφείλεται όμως στο γεγονός ότι στη χώρα συντελέστηκαν αναγκαίες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, με τις οποίες μετακυλήθηκαν τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές αρμοδιότητες στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία. Οι οργανισμοί αυτοί όμως δεν εφοδιάστηκαν με κατάλληλη υποδομή. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Για να καταλήξουμε λοιπόν, όσον αφορά τον όρο κακοδιοίκηση, αυτή μπορεί να συμβαίνει είτε από έλλειψη υποδομών είτε από μη ορθή εφαρμογή του νόμου. Ποιος είναι ο ρόλος του συμπαραστάτη στις μορφές κακοδιοίκησης? Όπως είναι ευνοϊκό στην αρμοδιότητα του συμπαραστάτη του Δημότη, ανήκει η διαπίστωση και καταπολέμηση της κακοδιοίκησης με την αρχώς νομική της έννοια. Γιατί η καταπολέμηση αυτή φυσικά με την πολιτική της έννοια αρμόδια είναι τα πολιτικά όργανα του Δήμου, όσο φυσικά του επιτρέπουν οι συνθήκες. Τι είναι ακριβώς ο συμπαριστάτης του Δημότη, του πολίτη, πώς ενεργεί? Καταρχήν δέχεται καταγγελίες, αιτήματα και αναφορές. Ο νόμος δεν γνωρίζει αν πρέπει να είναι γραπτές, αλλά με λόγους κωδικοποίησης και ευκολίας διεκπαιρέωσης της υπόθεσης είναι ορθωμένα. Είναι γραπτές επώνυμες, ονομαστικές και με αριθμό πρωτοκόλλου. Οι καταγγελίες αφορούν παράπονα δημοτών ή πολιτών που θεωρούν ότι φύγονται στα δικαιώματά τους από τη δράση των υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας. Εξυπακούν ότι πρέπει να υπάρχει και άμεσο έτοιμο συμφέρον. Παραδείγματος χάρη, μια έγκαιρη απάντηση σε αίτημα δημότη, μια έγκαιρη διεκπαιρέωση υπόθεσης, μια έκδοση αδείας πιστοποιητικού, αρνητική απάντηση σε διαγραφή προστίμων. Είναι θεσμός πρώτα απ' όλα διαμεσολάβησης και μετά ελέγχου. Η μέχρι τώρα πορεία του θεσμού αφήνει ένα χρήσιμο δείγμα για το αντικείμενο και το έργο των αρμοδιοτήτων, καθώς και για την ποιότητα της διαμεσολάβησης.
Έτσι, οι μορφές της διαμεσολάβησης θα μπορούσαν να υπαρθούν σε τέσσερις συνολικά κατηγορίες. Πρώτα-πρώτα είναι η διαμεσολάβηση με την έννοια της πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης. Πρόκειται για τις πιο απλές μορφές διαμεσολάβησης που αφορούν δημότες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους σχετικά με ένα θέμα ή θέλουν να μάθουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους. Πρόκειται δηλαδή για απλά ερωτήματα δημοτών και όχι αμοιβώς για καταγγελίες. Η δεύτερη κατηγορία είναι η διαμεσολάβηση με την έννοια της διαιτησίας. Αυτή συμβαίνει όταν ο δημότης έχει μια διαφωνία με την υπηρεσία για ένα δικαίωμά του ή μια ενέργειά του και χρειάζεται μια επέμβαση για να λυθεί με νόμιμο τρόπο η διαφορά. Συνήθως οι διαφορές αυτές ανακύπτουν πριν την έκδοση μιας πράξης, παραδείγματος χάρη ενός πιστοποιητικού ή μιας έκδοσης αδείας καταστήματος, και πολλές φορές προκύπτουν από το δυσνόητο κείμενο ενός νόμου που επιδέχεται ερμηνείας. Και η πρώτη περίπτωση και η δεύτερη αποτελούν τους συλλογάτες του θεσμού. Επιτρέπουν στον συμπαραστάτη να βρίσκεται μονίμως σε ανοιχτό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα όργανα μονομελική συλλογικά του Δήμου ή της περιφέρειας. Από τον διάλογο αυτό πρωτίστως οριμάζει ο θεσμός, η δε περίοδο αποκτάται διοχετεύεται στην επίλυση των όποιων διαφορών, ενώ παράλληλα προλαβαίνονται οι όποιες παραβάσεις του νόμου. Η τρίτη μεγάλη κατηγορία αφορά την αρμοδιότητα του συμπαριστάτη που είναι πιο κοντά στον έλεγχο της νομιμότητας παρά στη διαμεσολάβηση. Και τούτο γιατί πλέον ο δημότης έχει μπροστά του μία διοικητική πράξη, μία διοικητική απάντηση σε ένα πρόστιμο, μία έκδοση αδείας η οποία δεν ικανοποιεί τον δημότη, θα ήθελε κάτι άλλο και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Μία άρνηση έκδοσης πιστοποιητικού όπως μας έχει τύχει πολλές φορές. Εκεί ο έλεγχος είναι απολύτως αυστηρός και κριτικός και θα εξηγήσουμε μετά το γιατί. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκδίδονται πορίσματα στα οποία αφού εκτίθεται το ιστορικό της υπόθεσης, αφού αναλυθεί η νομοθεσία και η νομολογία, γίνεται η υπαγωγή περιστατικών στον νόμο. Αν διαπιστωθεί ότι η ενέργεια της διοίκησης έλαβε χώρα σύμφωνα με τον νόμο, ο συμπαριστάτης εκθέτει στο θυπόμενο τις διαπιστώσεις του. Αν διαπιστωθεί ότι η ενέργεια έλαβε χώρα κατά παράβαση του νόμου, τότε ζητείται από την αρμόδια υπηρεσία η διόρθωση της πράξης που μπορεί να υπεύθυνε είτε με την έκδοση νέας σοφής, είτε με την ανάκληση της προσληφής σας. Η τέταρτη κατηγορία αφορά τις ειδικές προτάσεις που προβλέπονται στα άρθρα που θεσπίζουν το θεσμό του συμπαριστάτη και σύμφωνα με τα οποία ο συμπαριστάτης μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής ή δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, όσο και επιθεωρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Δηλαδή, και πέραν των καταγγελιών των δημοτών ή των πολιτών, μπορεί ο συμπαριστάτης, αν θεωρήσει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο Δήμο ή στην περιφέρεια, να προτείνει τρόπους επίλυσής του. Αυτή η πρόταση είναι ειδική έκθεση, λέγεται ειδική πρόταση, και μπορεί να γίνει είτε στην αποκλειστική του έκθεση, είτε με διαφορετικό έγγραφο, να είναι με άλλο νούμερο και με άλλο πρωτόκολλο. Οι παραπάνω προτάσεις έχουν το σημαντικό στοιχείο. Κοινοποιούνται στο περιφερειακό ή στο περιφερειακό και δημοτικό συμβούλιο, ώστε να λάβουν όλη η ερευνητή γνώση. Κοινοποιούνται στο δήμαρχο, στον περιφερειάρχη και στον γενικό εκτελεστικό γραμματέα για την περιφέρεια, ενώ αναρχόνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να είναι ενήμερο ο κάθε δημότης για τις προτάσεις που έχει κάνει ο συμπαριστάτης και για τις επιλύσεις που προτείνει. Η λειτουργία του συμπαριστάτη. Το πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει ο συμπαριστάτης είναι να έρθει σε επαφή με την αρμόδια δημοτική ή περιφερειακή υπηρεσία κατά της οποίας παραπονέθηκε πολίτης και να ζητήσει τη γνώμη της, να ζητήσει τα στοιχεία του φακέλου της κάθε υπόθεσης και να μιλήσει με τους χειριστές της υπόθεσης. Εννοείται από τον νόμο ότι ο συμπαριστάτης έχει άμεση πρόσβαση στα έγγραφα μιας υπόθεσης, στο φάκελο της υπόθεσης και οι διοικητικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να προφορικούν άμεσα ό,τι χρειάζεται για την για να ολοκληρώσει την διαμεσολάβηση. Επίσης, φυσικά, όταν χρειαστεί, συζητά και με τους ερευνητούς, τους αντιδημάρχους, τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, τον δήμαρχο, τον ίδιο τον περιφερειάρχη κλπ. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει ένας διαφανής διάλογος. Ο συμπαριστάτης στον δημότη συγκεντρώνει το υλικό και ακούει τις απόψεις των εμπλεκόμενων νέων. Επειδή μάλιστα κάποιες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη στις άδειες σύγκρισης και λειτουργία καταστήματος κοινωνικού ενδιαφέροντος, που είναι εκείνες οι άδειες που φέρνουν τις μεγαλύτερες εντάσεις στα γραφεία,
Για να ευρυθμίσουν, χρειάζονται τη συνδρομή πολλών υπηρεσιών εκτός Δήμου και ο συμπαριστάτης ανοίγει διάλογο σε κοινωνίες και με αυτές. Παραδείγματος χάρη, σε αυτές τις περιπτώσεις σχολικής στάδειας, ο συμπαριστάτης είναι δυνατόν να μιλήσει με την αστυνομία, με τη διεύθυνση του υγειονομικού και με άλλες υπηρεσίες. Ο ρόλος δηλαδή του συμπαριστάτη απαιτεί συμμονική εκτίμηση της κατάστασης και συνεχή επακρύπνηση για ανταλλαγή απόψεων με υπηρεσίες και εκτός Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος που είναι η αντικειμενικότητα της χρήσης του. Όταν τελικά διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα του πολίτη είναι βάσιμο, αρχίζει η διαδικασία επίλυσής του. Σε αυτό το στάδιο, ο συμπαριστάτης καθμίζει τις απόψεις των πλευρών. Αν η ενέργεια των υπηρεσιών του Δήμου είναι σύμφωνη με την νομοθεσία και δεν γεννάται η παραμικρή αμφιβολία γι' αυτό, ο συμπαριστάτης απαντά στον διοικούμενο σύμφωνα με τις διαπιστώσεις τις οποίες έχει προβεί. Αν η ενέργεια δεν είναι σύμφωνη με τον νόμο, ζητείται από την υπηρεσία η ανάκτησή της και η διόρθωση της ενέργειας όπου αυτή είναι δυνατόν να επέλθει. Τα ωφέλη της διαμεσολάβησης. Ποια είναι η χρησιμότητα του συμπαριστάτη? Πρώτα απ' όλα να γλιτώσει ο δημότης από τον κόπο και τα έξοδα και τη σπατάλη χρόνο να πάει στο δικαστήριο. Σκεφτόμαστε ότι μια προσφυγή, όπως είμαστε δικηγόροι από εδώ, ότι μια προσφυγή κατά διοικητικής πράξης κάνει 2-3 και παραπάνω χρόνια για να προσδιοριστεί και να συζητηθεί μόνο. Δεν υπολογίζεται το διάστημα μέχρι να εκδοθεί απόφαση και να κοινοποιηθεί. Συνεπώς αποφορτίζονται τα διοικητικά δικαστήρια, ενώ ο δημότης μπορεί να ελπίζει, αν το έλεγμα του είναι βάσιμο, σε μια σχετικά γρήγορη διευθέτηση της υπόθεσης. Αποφορτίζονται και οι δημοτικές και οι περιφερειακές υπηρεσίες, γιατί οι υποθέσεις τελειώνουν με τη διαμεσολάβηση του συμπαριστάτη, με συζητήσεις που γίνονται με εισηγητές και διοικητικά όργανα, ώστε να μην χρειάζονται συχνές επισκέψεις του δημότη στις υπηρεσίες ή στους αντιδημάρχους, στους ερευνητούς δηλαδή. Αφού διαπιστωθεί το πρόβλημα και προταθεί μια λύση από την πλευρά του συμπαριστάτη, αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δεδικασμένο μέσα σε εισαγωγικά που θα ακολουθεί τις παρόμοιες ενδιαφέροντες υποθέσεις. Και στις δύο περιπτώσεις εξοικονομείται και απελευθερώνεται πολύτιμος χρόνος εργασίας για τις υπηρεσίες. Ένα βασικό σημείο είναι αν οι απόψεις του συμπαριστάτη πρέπει να ακολουθηθούν από τη δημοτική περιφερειακή διοίκηση. Και νομίζω ότι εδώ είναι όλο το ζουμί της υπόθεσης του θεσμού. Ο θεσμός του συμπαριστάτη δεν είναι αμοιβώς ελεκτικός, διότι έλεγχος κατά κυριολεξία σημαίνει δυνατότητα κύρωσης και δυνατότητα καταναγκασμού να επιβάλλει την άποψή σου. Ο συμπαριστάτης δεν έχει. Συνεπώς, αν η διοίκηση δεν συμφωνεί με την άποψη του συμπαριστάτη, δεν ενεργεί με τον τρόπο που τη υποδεικνύει αυτός. Μία και μόνο κύρωση έχει ο συμπαριστάτης και αυτή δεν είναι έννομη, αλλά είναι μία κύρωση κυρίως ηθικοκοινωνικού χαρακτήρα που την αναγνωρίζει ο ίδιος ο νομοθέτης. Τη δημοσιότητα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου και της Περιφέρειας των ειδικών προτάσεων όπου προβάλλονται φαινόμενα κακοποίηση που ο ίδιος εντοπίζει και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση τους, καθώς και των αιτήσεων απολογιστικών εκθέσεων, όπου εκεί φαίνονται ποιες διαφορές προέκυψαν, τι θέση πήρε ο συμπαριστάτης και τι θέση πήρε η διοίκηση. Η αρχή της διαφάνειας βέβαια επιβάλλει τη δημοσιοποίηση εκτός των ειδικών προτάσεων και εκθέσεων πεπραγμένων και όλων εκείνων των απαντητικών εγγράφων προς τους πολίτες και τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τις εξεταζόμενες κάθε φορά υποθέσεις, τηρώντας φυσικά τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εγώ προσωπικά το τηρώ αυτό, στην ιστοσελίδα την επίσημη του Δήμου υπάρχουν όλες οι υποθέσεις και τα έγγραφα που έχουν στείλει στους δημότες με τις απαντήσεις μου στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να έχει την ευχαίρεια ο κάθε πολίτης της Αλεξανδρούπολης, αλλά και φυσικά επειδή είναι μιλάμε για διαδίκτυο σε όλη την Ελλάδα, να βλέπει ποιες υποθέσεις χειριζόμαστε, τι απαντήσεις δίνουμε, αλλά να δεχτούν την κριτική ενδεχομένως. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ορισμένα θέματα είναι δύσκολα και υπάρχουν πολλές απόψεις. Ο συμπαριστάτης λοιπόν αποτελεί διαμεσολαβητικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από τις ενέργειες των δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών. Έτσι τουλάχιστον διαρθρώνεται στον νόμο και στην ιδεολογική έκθεση. Έχει σχέση η διαμεσολάβηση του συμπαριστάτη με τη διαμεσολάβηση του νόμου 38/2010 για στις αστικές και υπουργικές υποθέσεις, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 52/2008, με την οποία θα πρέπει διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά τους.
Η διανοσογράφηση του νόμου 3898 αφήνει την εξουσία της απόφασης καθαρά στα μέλη. Ο διανοσηματικής δεν αποφασίζει τι είναι δίκαιο ή σωστό, δεν είναι ούτε δικαστής ούτε διαιτητής ακριβώς, αλλά είναι ίδιος καταλήτης, σκοπός του οποίου ήταν διευκολύνει τις διαδραματεύσεις μεταξύ των μερών, ώστε τα μέλη να καταλήξουν σε λύση τη διαφορά τους. Πολύ βασικός και πολύ ουσιαστικός ρόλος, αναμφισβήτητα. Η διανοσογράφηση σε αστικές και πολιτικές υποθέσεις δεν μπορεί φυσικά να ταυτιστεί με τη διανοσογράφηση σε υποθέσεις που αφορούν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή σε υποθέσεις και διαφορές που προκύπτουν στην κατηγορία του δημοσίου δικαίου. Και τούτο γιατί η δράση των αρχών, των δημοτικών ή περιφερειακών υπηρεσιών, υπάρχει στην Γενική και Βασική Αρχή της Νομιμότητας, που σημαίνει ότι εφαρμόζουν και εκτελούν τα πάσα φύσεως νομοθετήματα που τους παρέχουν και την αρμοδιότητα της κυριαρχικής τους δράσης. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο συμπαραστάτης, εφόσον έχει προκύψει η ενέργεια της διοίκησης, δεν μπορεί παρά ως ελεκτής νομιμότητας απλά να θεωρήσει την ενέργεια ή νόμιμη ή παράνομη. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί ούτε ο δημότης ούτε η διοίκηση να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους και να προσέλθουν στη διανοσογράφηση κάνοντας αμοιβές υποχωρήσεις. Δεν υπάρχει αυτό στο δημόσιο δίκαιο. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με την αρχή της νομιμότητας που δεν επιτρέπει αυτού του είδους τις υποχωρήσεις. Μία μικρή εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα θα μπορούσε να υπάρξει στην άσκηση της λεγόμενης διακριτικής ευθέρεσης της υπηρεσίας, δηλαδή στην δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών ρυθμίσεων. Εκεί ο συμπαραστάτης με τη γνώμη του μπορεί να συμβάλλει στο να επιλεχθεί μια ρύθμιση από τις πολλές ενδεχόμενες να εφαρμοστούν. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία υποθέσεων, στις οποίες ο συμπαραστάτης λειτουργεί πραγματικά ως διανοσογραφητής, πάλι ωστόσο στα στενά μέσα του νόμου. Είναι εκείνες υποθέσεις που για να προχωρήσει σε δράση υπηρεσία χρειάζεται μια προηγούμενη επεξεργασία του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εκεί δηλαδή που χρειάζεται μια προσεκτική ερμηνεία των διατάξεων και μια ανάλυση της νομολογίας που ισχύει μέχρι στιγμής. Ο συμπαραστάτης τώρα στο πλαίσιο της δημοτικής και περιφερειακής λειτουργίας. Είδαμε ότι ο συμπαραστάτης δεν επιβάλλει τα καταναγκαστικά. Συστήνει, καλεί, προσεφαρμογή του ορθού, γνωμοδοτεί, επιχειρηματολογεί. Δεν τιμωρεί, δεν επιβάλλει καμία κύρωση και έτσι πρέπει. Κυρώσει επιβάλλοντα δικαστήριο. Εφαρμόζει την νομιμότητα και την παρουσιάζει χωρίς σχήματα λόγου στην υπηρεσία. Ακόμη και αν χρειαστεί να γνωμοδοτήσει περαιτέρω και να υποστηρίξει την άποψή του. Ο στόχος είναι αυτός που τέθηκε παραπάνω, να παραδεχτεί η διοίκηση την άποψη του συμπαραστάτη, να την αποδεχτεί και να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση ή στην ενέργεια, δικαιώνοντας τον δημότη ή τον πολίτη. Ποια είναι η ισχύ του συμπαραστάτη απέναντι στη διοίκηση? Πώς αντιδράει ένας προϊστάμενος της υπηρεσίας όταν έρθει η γνωμοδότηση από τον συμπαραστάτη, ο οποίος σημειωτέων δεν ανήκει στην υπαλληλική ιεραρχία του Δήμου ή της Περιφέρειας με την οποία γνωμοδότηση συστήνεται σε αυτόν τον προϊστάμενο η ανάγκηση μια ενέργειά του? Πιστεύουμε ότι δεν είναι εύκολο να το δεχτούν αυτό το πράγμα. Ποιος ο ρόλος των μερετών σε αυτή τη σχέση, στους οποίους πιθανόν αποσύρει ο προϊστάμενος? Πώς αντιλαμβάνεται μια υπηρεσία το γεγονός ότι ο συμπαριστάτης υποδεικνύει τρόπους για ορθότερη διοικητική λειτουργία μέσω των προτάσεων του? Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν από την αρχή λειτουργία του θεσμού και η απάντησή του αποτέλεσε και τη μέθοδο εργασίας. Οικοδομείται αυτή η μέθοδος με τα εξής στοιχεία. Καταρχήν γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί ότι ο συμπαριστάτης δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα κακό σχήματα που υπάρχουν σε ένα Δήμο ή μια περιφέρεια. Δεν υποκαθιστά ούτε τους έργους και τη λειτουργία τους, ούτε τις υπηρεσίες. Συμβάλλει πάνω σε συγκεκριμένο πρόβλημα με σαφείς προτάσεις χωρίς να απαξιώνει. Δεν είναι εχθρός της υπηρεσίας. Ο έργος του συμπαραστάτη δεν είναι υποκατακτική εξέταση των εισαγγελέων που έχουν μειώσει στο πετσί τους τα τελευταία χρόνια υπάλληλοι των Δήμων και των περιφερειών με τις συνεχόμενες μηνύσεις και παραβάσεις καθήκοντος κτλ. Ανήκει σε μια κατηγορία ελέγχου που προσυλλιάζει περισσότερο σε μελέτη. Αναλύονται τα στοιχεία, οι πλευρές του προβλήματος, το νομοθετικό πλαίσιο και γίνεται μια σύσταση προς την υπηρεσία. Αν πάλι από την μελέτη προκύψει ότι η καταγγελία δεν ευσταθεί, ανακοινώνεται στο καταγγέλλοντα. Συζητάμε την υπηρεσία, παίρνει έγγραφα, τηλεφωνία, επικοινωνεί με τους έργους όποτε χρειαστεί. Το ζήτημα για την ολοκλήρωση της επιτυχούς διαμεσολάβησης λοιπόν είναι η πρόκληση εμπιστοσύνη.
ή αλλιώς τη λεγόμενη ισοπιστία. Να πεις ότι αυτό που λέει είναι το ορθό. Εδώ είναι το μεγάλο στίχημα, το μεγάλο στίχημα του θεσμού του συμπαριστάτου. Χωρίς προηγούμενο ο θεσμός αυτός, δεν υπήρχε άλλος νόμος που να προβλέπει κάτι παρόμοιο. Χωρίς επιλογή σε αυτή τη θέση με συγκεκριμένο κατάλογο προσώπων, στον νόμο υπάρχει μια αξιολογική έκφραση, μια αποκόμιζα αναφορά εφημοσμένου κύρους και αξία. Αυτό είναι το μοναδικό προσώπο που πρέπει να έχει ένα συμπαριστάτης. Έρχεται λοιπόν για να πείσει για την ορθότητα των πείσεων του. Αυτά που περιγράφουμε παραπάνω αποτελούν τη δυναμική της σχέσης του συμπαριστάτη με τις υπηρεσίες. Αυτό που πρέπει να προσθεθεί είναι ότι η σχέση αυτή φυσικά δεν διακρίνεται από στασιμότητα. Η ένταση είναι γενές στοιχείο της λειτουργίας των δύο πλευρών όταν έρχονται αντιμέτωπες. Η εργασία έγινε στη σταδιακή απομείωση αυτής της έντασης και στην εξασφάλιση μιας διαδικασίας διαλόγου που θα αποδομεί τα στερεότυπα και τα κοινότυπα πλαίσια εφαρμογής των κανόνων και θα δίνει βάση στις σωστές πρακτικές εξέβρεσης λύσεων στα πλαίσια της νομιμότητας. Ποιες άλλες δυνατότητες εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών έχουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση? Καταρχήν υπάρχει η λειτουργία της Επιτροπής της Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων. Είναι μια επιτροπή η οποία λειτουργεί από το τουλάχιστον προβλέπεται σε νόμο του 1980 και η οποία αναφέρει ότι η διάταξη αυτή αναφέρει ότι σε κάθε δήμο ή κοινότητα συνιστάται η Επιτροπή Συμβιβαστικής Επιλύσεως Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιοδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς επί τίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου και φορολογουμένου. Η Επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνο. Υπάρχει γραμματική υποστήριξη. Ο δημότης που παραπονείται κατά φόρου ή τέλους ή προστίμου καταθέτει προσφυγή στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο καταρχήν. Με την επισημείωση του τυπόγραφου του αιτήματος για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς ενώπιον της παραπάνω επιτροπής. Η προσφυγή κοινοποιείται στην αρμόδια επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με επιμέλεια του ετούντος, η οποία οφείλει περί της συζήτησης κάθε υπόθεσης να διαπιστώνει τη σωστή πλήρωση των κατωτέρων προϋποθέσεων. Την ύπαρξη του τυπογράφου, δηλαδή το οποίο απευθύνεται στην δικαστική αρχή, την κατάθεση του τυπογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου και επί του αυτού τυπογράφου να περιέχεται ετητά το αίτημα του ενδιαφερομένου για διοικητική επίλυση της διαφοράς με τον οικείο δήμο. Οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες σε αυτό το σημείο πρέπει να ενημερώνουν πριν την έκδοση κάθε πράξης τον δημότη για αυτήν του τη δυνατότητα, δηλαδή ότι μπορεί να ασκήσει ένα υποβοήθημα με αίτημα επίλυσης της διαφοράς, μπορεί να γράφει επάνω στην αγωνιστική πράξη ότι εφόσον ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου πρέπει να προβεί σε επίδοση του υπογράφου και κάποιες άλλες μικρές λεπτομέρειες. Η Επιτροπή τώρα υποχρεούνται εντός 10 ημέρων προθεσμίας από τις παραλαβές του δικογράφου της προσφυγής να ορίσει ημερομηνία συζήτησης και να καλέσει το προσφέροντα ή τον αντίκτυπο του τρίσου τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συζήτηση της υπόθεσης ημερομηνία. Εννοείται ότι οι προθεσμίες αυτές είναι ειδικές. Η Επιτροπή αν διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μείωσης ή διαγραφής τους βεβαιωθέντες ποσούς, συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται και από τον προσφέροντα ή από τον αντίκτυπο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού ή πρόκειται για πρόστιμο αυτοτελώς επιβιθέντος, η μείωση του προστίμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη ποσοστού 50%. Το πρακτικό διαβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και το οποίο αποφασίζει περί της αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής. Δηλαδή υπάρχει ένα διμερές όργανο, από τη μία είναι η Επιτροπή Επίλυσης και από την άλλη το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή αυτή πρέπει να σας πω ότι έχει συγκεκριμένο ρόλο και δεν δυναμικό διαμεσολαβητικό, γιατί καταρχήν αναφέρεται όπως είδαμε σε φόρους, τέλη και πρόστιμα, όχι σε άλλες διαφορές. Η Επιτροπή αυτή έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα, δηλαδή μόνο τη διαγραφή του προστίμου. Όταν όμως αποδεικνύεται ότι δεν λάβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά για τα οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο,
αλλιώς μόνο τη μείωση στο 50%. Δηλαδή έχει ένα συγκεκριμένο και περιορισμένο ρόλο. Μία άλλη δυνατότητα που δεν είναι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό είναι η αρμοδιότητα που έχουν οι οικονομικές επιτροπές των Δήμων και των Περιφερειών για δημοσιογράφηση. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου επιφορτισμένο με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από 6 μέλη, αν το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο έχει έως 27, από 8 μέλη, αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως 45 μέλη του εξής. Οι επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια και αποφασίζουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Μία λοιπόν αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής είναι, σύμφωνα με το άρθρο 72 του νόμου του Καλλικράτηκης, αποφασίζει για τον δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώτικο συμβιβασμό ή κατά της συνδίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώτικο συμβιβασμό ή κατά της συνδίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. Ομοίως στις περιφέρειες, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μπορεί να συστήνονται μέχρι δύο επιτροπές, στις οποίες το Συμβούλιο μεταβιβάζει αρμοδιότητες και συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής πολιτικής, που ορίζονται από αυτό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες της οικίας περιφέρειας. Έτσι και στην περιφέρεια, ως δεύτερο βαθμό αυτοδιοικητική μονάδα, συγκροτείται η Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει μεταξύ άλλων και την αρμοδιότητα επίσης του συμβιβασμού τη κατάρτιση δίκη που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού των 45.000 ευρώ. Δεν επιτρέπεται φυσικά και στις δύο περιπτώσεις συμβιβασμό σε κατάρτιση δίκης για απαιτήσει μισθών επιδομάτων αποζημιώσεων εξόδων, εξόδων κατάστασης, εξόδων κίνησης κτλ. Ειδικότερο θέμα όμως έχει ανακύψει σε ό,τι αφορά την εξοδικαστική επίλυση των διαφορών ιδίως στους Δήμους στις περιπτώσεις της λεγόμενης αστικής επικοινωνικής ευθύνης. Όλα ξεκίνησαν από τον Συνήγορο του Πολίτη, που το 2013 κοινοποίησε ένα έγγραφο με θέμα εξοδικαστική επίλυση διαφορών στο ΣΟΤΑ πρώτου βαθμού και επανέρχεται σε ζητήματα που είχε δείξει παλαιότερα και αφορούν τη χρήση από τους Δήμους της χώρας της δυνατότητας που τους παρέχει η κείμενη νομοθεσία να προχωρούν σε εξοδικαστική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ άλλων και σε περιπτώσεις όπου προκαλούνται υλικές ζημίες σε τρίτους εξαιτίας ανεπαρκούς συντήρησης οδοστρωμάτων. Ο Συνήγορος εντόπισε ότι υπάρχουν πολλές αναφορές με αιτηματικά έλλειψη ζημιών που οφείλονται σε ανομαλίες οδοστρώματος ήδη από το έτος 1999. Η ανεπιολόγητη απόρριψη από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ετοιμάτων πολιτών για συμβιβαστική εξοδικαστική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν κυρίως από παραλήψεις των ΟΤΑ να συγκυρίζουν επαρκώς το οδόστρωμα και γενικότερα τους δημόσιους χώρους και στα όρια της τοπικής τους αρμοδιότητας είναι ένα θέμα που προκαλεί τεράστια προβλήματα τόσο στους Δήμους όσο και στους πολίτες, αλλά επιβαρύνει και την απονομή της δικαιοσύνης. Η εμπειρία του Συνήγορου του Πολίτη από το χειρισμό αυτών των υποθέσεων αποτυπώθηκε σε ειδική έκθεση με τίτλο «Αστική ευθύνη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η περίπτωση υλικών ζημιών σε οχήματα από ανομαλίες του οδοστρώματος ή άλλες παρεμφερείς αιτίες» που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2004. Η αρχή λοιπόν θεωρεί ότι αυτού του είδους οι διαφορές αστικής αντικειμενικής ευθύνης και η παρακολουθία καθάρισης αυτών στο πλαίσιο δικαστικής διένεξης ως επιλογή υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή να πηγαίνουν οι δημότες στα δικαστήρια, οι πολίτες στα δικαστήρια. Και τούτο διότι καταρχάς επιβαρύνει τους ήδη κορεσμένους δικονομικούς μηχανισμούς, διευρύνοντας τη δικαστική ύλη, σε πεδία πλήρως ρυθμισμένα από τον νόμο και ήδη υπαρκώς επεξεργασμένα από την νομολογία. Κατά δεύτερον, προσαυξάνει την τελική δαπάνη του δημοσίου, καθώς πλέον της θετικής ζημίας, προσθέτει τα δικαστικά έξοδα του ενάγκους, ενδεχομένως δε και κονδύλια περί αναπλήρωσης διαθυπότητων κερδών και ικανοποίηση της ηθικής πλάτης. Στην ειδική του έκθεση, λοιπόν, ο Συνήγορος του Πολίτη επιχείρησε τη σύζευξη των δύο νομικών θεσμών. Διαφορές δηλαδή αντικειμενικής ευθύνης των ΟΤΑ, εξαιτίας παραβίασης καθήκοντος επιμέλειας και των παραλήψεών τους να προβαίνουν στις ενδεικνύομενες οφειλόμενες ενέργειες για τη συντήρηση του οδοστρώματος, όπως επιβάλλουν ισχύουσες τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θεωρήθηκε χρήσιμο να επιλύονται εξοδικαστικά
εντασσόμενε τι δυνατότητε των οργανισμών τοπική αυτοδιοίκηση βάσει ρητών διατάξεων του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα, να προβαίνουν δηλαδή στη σύναψη εξόδου συμβιβασμού. Η εναλλακτική ω προ δικαστική διεκδίκηση μέθοδο ικανοποίηση των πολιτών για τη ζημία που υπέστησαν από παραλήψη οφειλόμενων δημιουργιών των οργανισμών τοπική αυτοδιοίκηση, εν αντιθέση με τη βασική αρχή τη πλήρωση ζημιώσεω που επιδικάζουν τα δικαστήρια, αποβλέπει στην κάλυψη μόνο τη θετική ζημία, όχι στην αναπλήρωση των διαθυμών δικαιωμάτων. Στον εξώδικο συμβιβασμό που προτείνει δηλαδή ο συνήγορο του πολίτη, αποκλείει η επιδίκαση χρηματικού ποσού για ικανοποίηση τη βλάβη. Η προταθήσα δηλαδή διαδικασία εξισορροπεί τι εκατέλθουν αξιώσει. Ο συνήγορο διαπιστώνει ότι ωστόσο η υλοποίηση τη παραπάνω πρόταση και η ολοκλήρωση τη σύναψη αυτού του είδου του συμβιβασμού για συγκεκριμένε υποθέσει έβρισκε και βρίσκει ακόμη αντίσταση από το ελληνικό συνέδριο, το οποίο επέστρεφε αθεώρητα τα χρηματικά εκάλματα των οργανισμών τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού για αποζημίωση πολιτών. Συχνά ωστόσο η άρνηση αυτή οφειλόταν σε νομικέ επιμέλειε που συνδέονται με ηλικία πολιτικά στοιχεία επιμένου του επόμενου ή παραλήψει του οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση προ την κατάρτιση τη σύμβαση εξόδου συμβιβασμού. Ενδεικτικά σημαίνουν ότι περιπτώσει όπου ο δικαιούχο δεν έχει προσκομίσει αστυνομικό δελτίο συμβάντο, θεωρημένα παραστατικά για δαπάνηση τη κριτή του οχήματο κλπ. Άλλε πάλι φορέ οι οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκηση θεωρούσαν εντελώ ασφαλμένα ότι μία έκθεση χρηματικών ενταλμάτων εκ μέρου του ελληνικού συνεδρίου αποτελούσε ένα είδο νομολογία μέσα σε εισαγωγικά, στην οποία οφείλουν τη συμμόρφωση. Αφού λοιπόν η αρχή κατέγραψε τα παραπάνω γεγονότα, θεώρησε ότι από το έτος 2004 μέχρι το 2013 που συντάχθηκε το προαναφερθέν έγγραφο, έχουν υπέρθει αλλαγή στο γενικότερο πλαίσιο που δημιουργούν την ανάγκη μια νέα προσέγγιση του ζητήματο. Αναφέρει λοιπόν στο έγγραφο του συνήγορου του Πολίτη ότι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία τίθεται επιτάχυντο το ζήτημα εναλλακτική επίκληση των διαφορών. Σύμφωνα με το παράδειγμα 5 του νόμου 46-2012, η Ελλάδα μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2012 αναλαμβάνει την υποχρέωση και η κυβέρνηση εκπονεί μια στρατηγική για την ενεργό προώθηση τη προδικαστική συνδιαλλαγή τη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ένα σημαντικό αριθμό πολιτών και επιχειρήσεων θα χρησιμοποιούν αυτού του εναλλακτικού τρόπου επίλυση διαφορών. Ήδη στη δεύτερη τριμηνία έκθεση τη ομάδα δράση για την Ελλάδα αναφέρεται η επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών στι εναλλακτικέ δυνατότητε αποτελεσματική εξοδικαστική επίλυση διαφορών, από όπου μπορεί κανεί να πληροφορηθεί ότι οι ελληνικέ αρχέ διεξήγαγαν τη μερίση με τι συζητήσει με τι κάτω χώρε και το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά, και ότι η ομάδα δράση θα διευκόλυνε την πραγματοποίηση περαιτέρω επαφών με συγκεκριμένα κράτη για να προσδιορίσει τι ακριβεί ανάγκε για τεχνική βοήθεια. Έτσι λοιπόν, η ομάδα δράση για την Ελλάδα προωθεί το ζήτημα της διαμεσολάβησης του εξοδικαστικού συμβιβασμού, ο ΔΕ Υπουργός Δικαιοσύνης με μια απόφαση του 2013 ανακήρυξε την 20η Μαρτίου όπως ημέρα διαμεσολάβησης. Κατά συνέπεια, η ελληνική νομική τάξη δεν έχει πια την πολυτέλεια να αγνοεί τα νέα δεδομένα και να δυσπιστεί ως προς τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εργαλείου που ήδη έχει προβλέψει. Στο επίπεδο του εθνικού νομοθέτη, η δυσπιστία ως προς τη δυνατότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να προβαίνουν στη σύναψη εξωδικών συμβιβασμών έχει πλέον διασκεδαστεί με επαρκείς δικλείδες ασφαλείας, όπως η δημιουργία των νέων καλύτερων καλλικρατικών δήμων με νομική υποστήριξη, γιατί χρειάζεται και η γνωμοδότηση νομικού συμβούλου των δήμων, ο υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας για όλων των ειδών των συμβιβασμών και του δικαστικού και του εξωδικού, από τον ελεκτή νομιμότητα, ο οποίο είναι ένα θεσμό που δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, αλλά τι αρμοδιότητε του ελεκτή νομιμότητα τι έχει αναλάβει ο Γενικό Γραμματέα αποκεντρωμένη διοίκηση, και φυσικά η ίδρυση του παρατηρητήριου οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, όπου εκεί πάνε όλα τα οικονομικά στοιχεία των Δήμων. Η πρόταση λοιπόν των παραπάνω εγγυήσεων επιτρέπει να μην θεωρήσει κανεί κενό γράμμα τη ρύθμιση για την αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής για τη σύναψη και εξωτικού συμβιβασμού. Η ρητή αυτή διάταξη νόμου είναι που επιτρέπει την πληρωμή κιόλας ενός χρηματικού εγκάλματος
από το ελληνικό συνέδριο. Φυσικά το έγγραφο αυτό του συμβόλου του πολίτη έχει κοινοποιηθεί και στον χώρο του ελληνικού συνεδρίου. Γιατί κυρίως η αντιπαράθεση ήταν με το ελληνικό συνέδριο, αν θα θεωρείτε τα πραγματικά επτάλματα που σας ανέφερα παραπάνω. Τώρα, ο συμβόλος του πολίτη θεωρεί ότι η αρνητική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ενός Δήμου και στη συνέχεια η πολιτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον εξώτερο συμβασμό, είναι νόμιμη. Δεν συνιστά μορφή κακολύγηση, εφόσον έχει ληφθεί σε πλήρη επίγνωση της έκτασης της διακριτικής ευκαιρίας που παρέχει ο νόμος για τη σύναψη ενός εξώτερου συμβασμού. Δηλαδή, η Οικονομική Επιτροπή επιφορτίζεται με το ρόλο να δει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του επίπεδου και να κρίνει με πόρισμά τη αν κάποιο δικαιούται μια αλφα τάξη αποζημίωση. Και στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην ουσία το αναφέρουμε στην Οικονομική Επιτροπή το ρόλο της αποδεικτικής διαδικασίας. Γι' αυτό μπορούν στις Οικονομικές Επιτροπές, όπως κάνουν ήδη, να πηγαίνουν συνάδελφοί μας δικηγόροι και τα αιτήματα και να υποστηρίζουν την υπόθεσή τους. Ο συνήγορος ενδιαφέρεται να θεωρηθεί ότι η Οικονομική Επιτροπή οφείλει να εξετάζει τη βασιμότητα των ετοιμάτων εξοδικαστικής επίλυσης των διαφορών και αναλόγως μετά να τα δέχεται ή να τα απορρίπτει. Νομίμως πάντα δικαιολογημένα. Το Υπουργείο Εσωτερικών έλαβε αυτό το έγγραφο και εξέδωσε άμεσα το 2013 η κύκλιο, η οποία φυσικά είχε αποσταλήσει σε όλους τους Δήμους και στις περιφέρειες. Και μας λέει ότι η άσκηση της αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής είναι αυτονόητη. Ο εξώτερος συμβιβασμός προϋποθέτει τη συνένεση και των δύο επιλεγόμενων μέρων. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των διατάξεων περί εξωτικού συμβιβασμού από πλευρά του Δήμου εναπόκειται αποκλειστικά στην αποφασιστική αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνέχεια. Δεν τίθεται συνεχώς ζήτημα εντολής ή παρέμβασης ή ενθάρρυνσης προς το Δήμο ή άλλη δημόσια αρχή, ώστε αυτός να προχωρήσει στη λήψη της σχετικής απόφασης. Άρα λοιπόν το Υπουργείο δέχεται την αρμοδιότητα αυτής της Οικονομικής Επιτροπής. Λέει όμως ότι κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και των πραγματικών περιστατικών από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν τελικά ο τελευταίος θα προχωρήσει σε εξώτικο συμβιβασμό, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που ο συμβιβασμός τέτοιου είδους θα έχει, όχι μόνο στο διοικητικό του αποζημίωση, αλλά και στον ίδιο το Δήμο και στο δημόσιο, καθώς η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατόν να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγκωτος, η δαπάνη του Δήμου προστατεύεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους στόχους, ενώ είναι επίσης πιθανό να εκδικαστούν χρηματικά ποσά για αναπλήρωση διαφορών των διαφορών ή και για ηθική βλάβη. Συνεπώς, στις περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ των άγνωστων, η αποδοχή τέτοιου συμβιβασμού εκ μέρους του Δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού. Κάτι που αποτελεί άγνωστη και υποχρέωση του σύμφωνα με τους κώδικες με τον κώδικα λοιμών και κοινοτήτων. Επιτυχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του ζημιοθέντος, ο οποίος διαφορετικά υποχρεώνεται συχνά να περιμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος στη υπόθεση και παράλληλα αποφορτίζεται ο μηχανισμός οικονομικής δικαιοσύνης. Το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών ωστόσο ορίζει και κάποιες προϋποθέσεις και επισημάνσεις καλύτερα σχετικά με την δυνατότητα ενεργοποίησης του παραπάνω του ανωτέρου μηχανισμού. Έτσι, αναφέρεται στο ενόγκο έγγραφο ότι ανεβαίνει στην υποχρέωση προστασίας της δημοτικής περιουσίας η παροχή αποζημιώσεων κατόπιν τέτοιου συμβιβασμού σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μη πιθανή η δικαίωση του ενάγκωτος. Πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις που δεν στοιχειοθετείται παρκώς η αξίωση του τελευταίου κατά του Δήμου. Η διαπίστωση αν συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις ώστε να επιλέξει ο εκάστοτε Δήμος την οδό περισσότερου συμβιβασμού δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά περίπτωση και να αποκτήσει την αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του Δήμου, δηλαδή της Οικονομικής Επιτροπής ή μετά του Δημοτικού Συμβουλίου. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση, στη συζήτηση της αίτησης στην Οικονομική Επιτροπή, όπως είπαμε, υπάρχει υποχρέωση του συμβιβαστέως να προσχωρήσει τα δικαιολογικά από τα οποία καταρχήν να τεκμηριώνεται το περιστατικό της διαφοράς. Άλλωστε, η απουσία τέτοιων δικαιολογικών έχει ως αποτέλεσμα να γίνει
διαλύονται συστήματα νομιμότητας των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής αποζημιώσεως κατόπιν συμβιβασμών. Συμπερασματικά, όπως αναφέρεται και σε μια πολύ σημαντική έκθεση, πρόταση του συμπαριστάτη του Δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων από το έτος 2013 του κ. Σιδηρόπουλου, όταν ένας πολίτης υποβάλλει αίτημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, αναμένει την έκδοση σχετικής απόφασης θετικής ή αρνητικής. Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη κατά το Σύνταγμα να εκδίδεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και κατά τις προβλεπόμενες νομοθετικά προθεσμίες. Επίσης, η απόφαση που εγκρίνει ή απορριπτεί αίτηση για εξόδημο συμβιβασμό πρέπει να αναρτάται διαδικτυακά στο πρόγραμμα διάβια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1861 του 10. Τέλος, η απάντηση των δημοτικών υπηρεσιών στις οποίες έχει τυχόν διαδικαστεί έτοιμα πολίτη που υποβλήθηκε ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής δεν συνιστά εκπλήρωση της ανώδους συνταγματικής υποχρέωσης, όταν το έτοιμο πολύ διαφορά τη σύνοση εξοδικαστικού συμβασμού, δηλαδή αρμόδια να απαντήσει, είναι μόνο η Οικονομική Επιτροπή, στην οποία έχει απευθυνθεί ο πολίτης. Αυτό ήταν ένα κοινικό πλαίσιο για την εξοδικαστική επίλυση των διαφορών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από το 2011 που βρίσκομαι στη θέση του συμπαραστάτη, με αρκετές και σημαντικές μειώσεις μισθών, τελευταία ήταν ποσοστό του 50%, με πολλές ώρες κουβέντας, με έρευνους, με υπηρεσιακούς, είναι εδώ και η εξόδημη δημοτική συμβουλή, η κυρία Σουμίδου, με 5 ετήσιες εκθέσεις, με αρθογραφία, με γνωμοποιήσεις, με ειδικές προτάσεις, με την ίδρυση του δικτύου συμπαραστατών που κάναμε όσοι έχουμε εκλεγεί μέχρι στιγμής στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή στις περιφέρειες για να εκλεγούμε αυτόν τον θεσμό, με συνεχή ενημέρωση για το ανεάως ρευστό νομικό πλαίσιο των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, για ένα πράγμα είμαι σίγουρος ότι οι διαμεσολαβητικοί θεσμοί και κυρίως ο συμπαριστάτης του Δημότου, που είναι ο αμυγός διαμεσολαβητικός θεσμός, όπως ήδη καταλάβατε από την ανάλυση, είναι ένας θεσμός που πρέπει να διαφυλαχθεί και να προστατευθεί ως πυρήνας μιας διαφορετικής δημοκρατικής αντίληψης. Σε κάθε έκθεση προσπαθώ να σημειώνω αυτό ακριβώς στο σημείο. Γιατί είμαι απολύτως σίγουρος ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να δείξει τον δρόμο σε συνενετικές και διαμεσολαβητικές διαδικασίες. Η μεγαλύτερη πρόκληση λοιπόν είναι να βρουν αυτοί οι θεσμοί και ιδίως ο θεσμός του συμπαριστάτη, του Δημότη αφενός και του πολίτη αφετέρου, τη θέση και την αξία του μέσα στο περιβάλλον που γεννήθηκε και αναπτύσσεται. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το περιβάλλον, αποδίδοντας κάτι καινούριο σε αυτό. Αν συνοψίσουμε λοιπόν, θα λέγαμε ότι κάθε υπόθεση ήταν και ένα λιθαράκι για να οικοδομηθεί η σχέση του θεσμού αυτού με τους προϋπάρχοντες θεσμούς, δηλαδή τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς αφενός και με τους δημότες αφετέρου. Είναι δεδομένο ότι πολλοί δημότες δεν φύγαν ευχαριστημένοι από το γραφείο του συμπαραστάτη, γιατί απλούστατα η υπόθεσή τους είτε από μένα κρίθηκε ότι είναι αβάσιμη, είτε έδωσα δίκιο στην υπηρεσία γιατί εκτέλεσε υποχρέωση στην αρμοδιότητά της, για να το πω καλύτερα, όπως έπρεπε να το εκτελέσει, είτε γιατί λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας καθυστέρησα στα αιτήματά τους, είτε, με πάση περιπτώσει, για άλλους λόγους, γιατί ο δημότης και ο πολίτης γενικότερα έχει και μια διαστρεβλωμένη αντίληψη περί των δικαιωμάτων του. Δηλαδή, όπως έλεγε ένας καθηγητής συνταγματικού δικαίου, έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε κάθε καπρίτσιο μας και δικαίωμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση, δυστυχώς, υπάρχει έντονο αυτό το φαινόμενο. Πολλοί δημότες να προσέρχονται χωρίς να ξέρουν απόλυτα τα δικαιώματά τους, χωρίς να ξέρουν και το πώς θα τα ζητήσουν. Οπότε είχαμε αρκετά τέτοια ζητήματα, αρκετά προβλήματα. Φυσικά εννοείται ότι δεν είναι και τα πράγματα στην ειδική αυτοδιοίκηση από την άποψη των υπηρεσιακών παραγόντων δεν είναι τέλεια, κάνουν και αυτοί τα λάθη τους. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να δώσουμε μια άλλη διάσταση σε αυτό το είδος της διαμεσολάβησης. Συνέβαλα δηλαδή με όλες τις δυνάμεις στην εδραίωση και στην εξέλιξη του θεσμού αυτού και πρέπει, πιστεύω, ότι ο θεσμός αυτός να ειδωθεί ως μια απέτηση των τοπικών κοινωνιών. Η συνεχής παρουσία του στην τοπική αυτοδιοίκηση θα σημάνει και την εξέλιξη της διαμεσολαβητικής
διαδικασία, που έχει ως υπόβαθρο της την κουλτούρα του διαλόγου. Είναι μια πολύ διαφορετική κουλτούρα, γιατί ακριβώς δεν έχουμε να κάνουμε με δικαστή. Έχουμε να κάνουμε με διαλόγου της Ολλάνδης. Σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή μιλήσατε για το νέο θεσμό του συγχώρου του Δημόρου, θα ήθελα παρακαλώ να σου πω να το θυμίσετε ποια είναι τα χρονικά περιθώρια που δίνει ο νόμος, ποια είναι το συγκεκριμένο σα, μέσα σε ποιο χρονικό πλαίσιο θα το βάλει ο Δημότης, ο πολίτης, στο σύλλογο του Δημότη του ετοιμάτου. Πρέπει ο σύλλογο του Δημότη να ανταποκριθεί, ώστε να έχουμε αυτό το γνωμονικό, όπως καταλάβατε εγώ, έργο προς τις υπηρεσίες του ίδιου. Υπάρχει τελικά δεσμευτικότητα ή απλώς για μια δημοτική λειτουργία του συγχώρου του Δημότη. Και το τελευταίο που θέλω να θέσω για να πώς τελικά ο συνήγορος του Δημότη ουσιαστικά με τη σπάρμαση είναι συνήγορος του Δήμου. Επομένως. Λοιπόν, να σας απαντήσω καταρχήν. Η προθεσμία απάντηση από τη στιγμή που έρχεται μια αίτηση στο γραφείο του συμπαριστάτη του Δημότη, όπως λέει ο νόμος, είναι 30 ημερών. Η προθεσμία αυτή, όπως έχει νομολογηθεί, είναι ενδεικτική. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ανάλογα με την, είτε με το φόρτο εργασίας του γραφείου, είτε με τη δυσκολία της υπόθεσης, μπορεί να υπάρχει και μια καθυστέρηση στην απάντηση του ίδιου και χρονική διακόπτει αυτό το θέμα. Προσπαθούμε σαν γραφείο να είμαστε μέσα στα όρια αυτή τη προθεσμία, δεν είναι πάντοτε εφικτό. Διότι πολλέ φορέ, ξέρετε, μια υπόθεση πρέπει να περάσει από πολλέ δικλείδε, να συζητήσουμε με υπαλλήλου, οι οποίοι μπορεί να λείπουν σε συγκεκριμένε κοινωνικέ περιόδου, να βρούμε έγγραφα. Ήταν εδώ, νομίζω, ο κύριο Βίτσα πριν από λίγο, κάπου τον είδα, να φανταστείτε ότι είχα ζητήσει τη συνδρομή του για να πάω να ψάξω αρχεία και έγγραφα στην υπηρεσία του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων. Θέλω να πω ότι η έρευνα για να καταλήξει κάπου τουλάχιστον από την πλευρά μου είναι εντελεχής. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει και μεγαλύτερος χρόνος αρκεί να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον Δημότη. Αυτή ήταν η απάντησή μου στο πρώτο ερώτημά σας. Το δεύτερο ερώτημά σας, θυμίστε μου λίγο ποιο ήταν, ότι τελικά είναι η νομοθετική. Ναι, η αρμοδιότητα είναι φυσικά. Η απόφαση του συμπαριστάτη δεν έχει δεσμευτικότητα, που είπα και πριν. Δεν είναι κυρωτικός μηχανισμός. Δεν μπορώ εγώ να μιλήσω την υπηρεσία ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα έχεις αυτές τις συνέπειες όπως έχουν καταδικαστεί. Δυστυχώς. Δεν είναι τέτοια η κουλτούρα μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εισηγούμαστε και από εκεί και πέρα η υπηρεσία, αν έχει διαφωνίες με τις υποθέσεις μας, πρέπει να μας τις δικαιολογήσει για να ξέρουμε κι εμείς γιατί διαφωνεί μαζί μας. Μπορούμε να επανέλθουμε σε μια υπόθεση ή μπορούμε φυσικά, εάν προκύψει όπως έκανα σε συγκεκριμένες υποθέσεις, αν ο Δημότης μας φέρει νέα στοιχεία για την ίδια υπόθεση, θα την επανεξετάσουμε. Είναι αυτονόητο. Τώρα για το τελευταίο ερώτημα, αν ο συμπαριστάτης είναι συνήγορος του Δήμου ή της Περιφέρειας. Ή της Περιφέρειας, φυσικά εννοείται ότι μάλλον δεν περιμένετε θετική απάντηση. Φυσικά και δεν είναι συνήγορος του Δήμου ή της Περιφέρειας. Ο συμπαριστάτης απλούστατα ενεργεί με βάση τη νομιμότητα. Εάν κάποιες πράξεις θεωρεί ότι είναι νόμιμες και έτσι έγιναν από την πλευρά της υπηρεσίας, οφείλει να το πει αυτό στον καταγγέλλοντα στο Δημότη. Σας είπα και πριν ότι υπάρχουν δημότες που δεν έχουν φύγει ικανοποιημένοι από τα γραφεία του γιατί θεώρησαν ότι η λύση που έδωσε ο συμπαριστάτης δεν τους ευνοεί. Αυτές είναι οι δικές μας κρίσεις. Φυσικά σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό ήταν ενδεικτικά όλα τα χωρίσματα στο διαδίκτυο, προσπαθούμε και δεχόμαστε και την κριτική και τον έλεγχο. Είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον από την πλευρά μου σας είπα και πριν ότι όλες οι υποθέσεις είναι ενδεικτικές στο διαδίκτυο. Δεν έχω αρνηθεί ποτέ την κριτική και τον έλεγχο. Ωραία, κύριε Πρόεδρε. Στα 5 χρόνια που ο θεσμός λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη, έχετε να δώσετε ποσοστά
επιβεβαίωσης των αναφορών των πολιτών και αν τυχόν επιβεβαιώνονται η διαφοροποίηση δική σας από τις απαντήσεις που δίνουν οι υπηρεσίες του Δήμου, πού οφείλεται? Ένα γενικό ποσοστό περίπου που μπορώ να δώσω είναι ότι οι υπηρεσίες γενικά ακολουθούν τις εισηγήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις. Ένα ποσοστό από ό,τι έκανα τώρα για την προηγούμενη έκθεση είναι ένα ποσοστό της τάξης του 70%. Είναι πολύ ψηλό ποσοστό, ακολουθούν τις εισηγήσεις του συμπαραστάτες. Σας είπα και πριν ότι υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που οι υπηρεσίες εμένουν στις δικές τους απόψεις και στις δικές τους πράξεις. Δηλαδή θεωρούν ότι η εισήγησή μου δεν πρέπει να ακολουθηθεί. Περίπου αυτό είναι πάνω στο ποσοστό. Τώρα υπάρχει εκεί πέρα και μια κατηγορία υποθέσεων στις οποίες δεν έχει δίκιο και ο ίδιος ο δημότης. Δηλαδή εγώ κρίνω ότι η υπηρεσία έχει μελετήσει σωστά. Οπότε το ανακοινώνουμε αυτό και στον δημότη. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα τελείως. Ήθελα επίσης να ρωτήσω αν δέχεστε ανώνυμες καταγγελίες και αν αργότερα συνεχίσει την προσφυγή του στα διοικητικά δικαστήρια ο πολίτης, αν η γνωμοδότησή σας λαμβάνεται ως αποδεικτικό μέσο ή ως τεχνική έκθεση από το δικαστήριο. Ανώνυμες καταγγελίες δεν δέχομαι, διότι είναι η φύση του θεσμού και τύπου όλα πρέπει να γίνουν με μια διαφάνεια. Εξάλλου, για να έχω πρόσβαση και στα έγγραφα, πρέπει να ξέρω το όνομα του καταγγέλλοντος. Έχω ήδη μάθει από υποθέσεις που χειρίστηκα και που η υπηρεσία δεν έκανε την εισήγησή μου, ότι προσέχουν στα αρμόδια δικαστήρια και έχω πληροφορηθεί ότι μέσα στο φάκελο έχει βάλει τις εισηγήσεις μου. Γνωρίζω καλά ότι τα αρμόδια δικαστήρια και σε άλλες και σε επιτροπές που ελέγχουν την νομιμότητα των πράξεων του Δήμου έχουν πάρει εισηγήσεις μου και γνωρίζω ότι τις διαβάζουν οι εισηγητές και μπορούν να τις επικαλεστούν οι συνάδελφοι δικηγόροι όταν θέλουν να τεκμηριώσουν κάποιο ζήτημα. Ορίστε κύριε Δημόρα. Σημαντική ερώτηση. Εμείς ως συμπαριστάτες του Δημότη δεν έχουμε αυτόν τον περιορισμό. Δηλαδή, εάν μια υπόθεση εκκρεμεί σε ένα διοικητικό δικαστήριο, αλλά για κάποιους λόγους έρθει ο Δημότης σε εμάς ή ο πολίτης ή την περιφέρεια, εννοείται ότι εμείς μπορούμε, αυτή η εκκρεμωτική δηλαδή δεν μας υπαγορεύει να δούμε την υπόθεση. Εάν λοιπόν δώσουμε μια λύση και συμφωνήσουμε με την υπηρεσία σε μια δεδομένη νομοδότηση, μια εισήγηση που κάνει προς όφελος του Δημότη, αυτομάτως μπορεί μετά να γίνει μια κατάργηση της δίκης, εν πάση περιπτώσει μια παρέτηση από το συλλογικό δικόγραφο και να λήξει η υπόθεση εκεί. Εννοείται ότι βλέπουμε εγκρέμες υποθέσεις. Δεν μας περιορίζει ο νόμος. Άλλωστε, ο νόμος του Πελικράτη, τώρα για να πούμε και μερικά τεχνικά θέματα, για τους συμπαριστάτες του Δημότη έχει πολύ ένα άρθρο. Όλα τα άλλα τα έχουμε κάνει εμείς με τη δουλειά μας τόσα χρόνια. Υπόσχομαστε σε αυτό το θεσμό και σε αυτή τη θέση και με την είδηση φυσικά του κ. Συμπαριστατών. Ευχαριστώ να... Ορίστε, κύριε καθηγητή. Να ρωτήσω, μάλλον να σημειώσω ότι φάνηκε από τα λεκτέντα και από την παρουσία του ο δικηγορικός σύλλογος είναι ότι τελικά ο συμπαριστάτης πρέπει να είναι νομομαθής. Γνωρίζω στην περιφέρεια ένα συνταξιούχος μηχανικός. Ήταν. Ναι, όχι σε καθήκηση να πάνε. Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε ο νομοθέτης να επιλέξει να είναι νομικός, εμπλωσμένο κύρος. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι κάνουμε νομικές αναλύσεις τώρα. Δεν ξέρω από τη γνώση που έχει οι άλλοι συνάδελφοι τι είναι οι ειδικότητες έχουν. Δεν είναι νομική. Άλλη είναι. Πάσχουμε στην εκδήλωση. Υπάρχει θέμα με την έννοια ότι αναφέρω στις νομικές υπηρεσίες και δεν έχουν ζητήματα. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ο θεσμός είναι δομημένος έτσι, όχι για να αποκλείσει κατηγορίες πολιτών, αλλά για να, να υπάρχει μια ευρύτητα στην αποδοχή του προσώπου και συμπαριστάτη. Γι' αυτό και βάζει μόνο σαν όνομα του γνωσμένου κύρους και αξίες. Δεν έχει άλλο αξιολογικό προσώπου. Σαφώς όμως,
κανείς να μπορέσει να την εξέλθει σε αυτό το έργο, εάν δεν είναι νομικό στόχο. Το έχουμε επισημάνει, πρέπει να έχει αντίληψη της νομοθεσίας, ιδίως της νομοθεσίας του δίκαιου αυτοδιοίκηση, που πιστέψαμε ότι είναι η πιο στρογγυλή νομοθεσία που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Το ήξερα βέβαια και σαν γεγονός, αλλά τώρα πλέον και τις αλλαγές του καθεστώς, πραγματικά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βγάλουμε μια άκρη. Είναι διάσπαρτη, δεν έχει καλή κωδικοποίηση. Προσπαθούμε να δούμε το κατάλληλο στοιχείο, ώστε να μην εκθέσουμε το δημόσιο, ούτε την υπηρεσία, αλλά να μην εκτεθούμε κι εμείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, πολύ σωστή επισήμανση. Ο νόμος όμως θέλει να υπάρχει μια μεγάλη αποδοχή προσώπου. Σκεφτείτε ότι σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει αποσπασμένος υπάλληλος, σε μεγάλους νόμους αποσπασμένος υπάλληλος νομικής υπηρεσίας μέσω του εφέτου συμπαριστάτη. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όπως το είπατε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί στο έργο αυτό. Ορίστε. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Χρυσταρή, μου προβάλλω το ερώτημα μου. Θέλω να συμπληρωματικά να πω στο κύριο Πρωθυπουργό τη κυρία Καρπετή ότι εδώ στο νόμο για την διαμεσολάβηση στι ιδιωτικέ διαφορέ, ενώ καταρχήν προβλεπόταν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όταν ήταν ελληνικό, τελικά διευθυνθήκε η ευρωπαϊκή νοοτροπία, έτσι, άποψη που λέει ότι μπορεί να είναι κάτι μικρότερο. Το πόσο μπορεί να πραγματικά να δώσει λύση ένα άνθρωπο που δεν έχει νομικέ γνώσει σε αυτέ τι περιπτώσει είναι υπό. Αλλά θέλω να ρωτήσω και ένα από τα αρχή τη παρουσίαση. Στον συμπαριστάτη του Δημότη μπορεί να προσφύγει κάποιο πολίτη και τα θέματα που αφορούν την περιφέρεια. Τα θέματα τη περιφέρεια θα τα χειριστεί ο αντίστοιχο συμπαραστάτη τη περιφέρεια. Είναι δύο κατηγοριών οι συμπαραστάτε. Είναι οι συμπαραστάτε του Δημότη, που είναι για του Δήμου, και είναι οι συμπαραστάτε τη περιφέρεια, του πολίτη, μάλλον οι συμπαραστάτε του πολίτη, που γι' αυτό υπάρχει Δημότη πολίτη, αυτή η διαφορά, που είναι οι συμπαραστάτε που εκλέγονται για την περιφέρεια και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι δύο ταχύτητε τα συμπαραστάτε. Εδρεύουν στην εκάστοτε περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν εκλεχθεί. Νομίζω είναι 6 περιφερειακοί συμπαραστάτε, 5-6 περιφερειακοί. Θα φανταστείτε στου Δήμου. Οι Δήμοι που πρέπει να εκλέξουν συμπαραστάτε του Δημότη, πάνω από 20.000 κατά 28 είναι το όριο, είναι 162. Λοιπόν, αυτή την ώρα που συζητάμε μετά τη δεύτερη δημοτική θητεία του Καλλικράτη, δηλαδή που άρχισε το 2014 και μετά, έχουμε περίπου 32 συμπαριστάτες. Από τους 162. Από τους 162 που είναι υποχρεωτικό να εκλέξουν. Η λογική κολλάει στο ότι υπάρχει η συνεδρική ψηφοφορία από τα δημοτικά συμβούλια και η πλειοψηφία των δύο τρίτων. Δηλαδή δεν αρκεί από μόνη της μια δημοτική αρχή να βγάλει συμπαριστάτη, θα χρειαστεί και τις ψήφους της αντιπολίτευσης. Οπότε εκεί πέρα δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν μπορεί κάποιο να πάρει του δημοτικού συμβούλου που πρέπει, που χρειάζεται, για να έχει μια απόλυτη πλειοψηφία. Και μετά δεν επανήλθαν διάφοροι δήμοι στι εκλογέ. Γίνανε αρκετέ διαδικασίε, αλλά δεν επανήλθαν δήμοι στι εκλογέ. Κύριε Πασμαντζή, με την ευκαιρία να ενημερώσουμε τι χώρε βρισκόμενου ότι τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός από τον απολογισμό που των προγραμμάτων της Δημοτικής Αρχής, έχουν και την ετήσια έκθεση του συμπαραστάτου του Δημότιου, οπότε όσοι ενδιαφέρονται, θα μπορούσαν να τον απολογήσουν και να δούμε και τις υποθέσεις με περισσότερες. Αλλά αυτός, να σας δείξω, αυτός είναι ο τύπος της Δημοτικής Εκθέσεων. Έτσι είναι, μέσα καταγράφονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, υπάρχει η εισαγωγή, μετά καταγράφονται σιγά σιγά όλο το θεσμικό πλαίσιο του συμπαραστάτη, τα πάντα, ό,τι αφορά τη διαδικασία, τη διαδικτυακή παρουσία, τις δραστηριότητες του συμπαραστάτη με ενεργά τα οποία όταν θα τα αναρτήσουμε στο διαδίκτυο θα μπορεί κάποιος να τα δει. Μετά γράφονται όλες οι υποθέσεις με την περίληψή τους, τις αρχές στις οποίες απευθύνονται, με το link στις οποίες είναι αναρτημένες. Στο τέλος υπάρχει ο γενικότερο απολογισμός των υποθέσεων, οι ειδικές προτάσεις, αυτό που σου διάβασα πριν, ότι μπορούν να κάνουν ειδικές προτάσεις,
σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, θα μπορούσα τώρα να σου δείξω και κατά περίπτωση υποθέσεις, αλλά νομίζω ότι θα ξεφύγουν και θα κουραστείτε. Να ας πούμε τώρα για αυτό που είπαμε πριν για τη χρησιμότητα του θεσμού, για αυτό που ανέφερε ο κ. Ζακούλης, για το αν τα πορίσματα μας πάνε σε δικαστήρια. Σε μια ειδική πρόταση που έκανα για ένα θέμα συγκεκριμένο που ήταν η τροποποίηση της πράξης για, για τον έλεγχο περιστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε σχέση με το ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, είχα πει κάποια πράγματα στις οποίες αντέδρασε η διεύθυνση του υγειονομικού, της περιφέρειας. Ο Δήμος δέχεται την πρόταση μου, βέβαια. Έβγαλε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έκανε δεκτή την εισήγησή μου. Πλην όμως εστάλει από τη διεύθυνση υγειονομικού ερώτημα στο Υπουργείο που έχει μέσα σαν συνάντη τη δική μου την έκθεση. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι με αυτούς τους τρόπους ανοίγουμε λίγο τους δρόμους. Προσπαθούμε να φέρουμε κάποια πράγματα και να ενισχύσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση σε κάποια θέματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι λαθασμένα. Δηλαδή, τώρα περιμένουμε μια νομοθετική ρύθμιση που θα έχει ξεκινήσει από μια πρόταση. Ερωτήσεις. Τελικά, ακόμα μια ερώτηση. Ορίστε. Αν υπάρξει εξόδικο συμβατών μεταξύ πολίτη, ο οποίο έχει συμπληρωθεί και του Δήμου. Τελικά αυτός ο εξόδικος συμβιβασμός έχει εκτελεστότητα υπό την έννοια μπορεί να αποτελέσει νομικό υπόβαθρο για την εντελώνουσα πάλι, αν σύμφωνα και με την τάση του Ελληνικού Συνεδρίου πολλές φορές γυρίζουν αθεότητα τα εντελώματα πίσω. Επομένως, τι πρόβλημα θα έχει κανένας τέτοιος εξόδικος συμβιβασμός. Κύριε Λιακούλε, αυτό που είπαμε πριν, ότι κανονικά ο εξόδικος συμβιβασμός φυσικά και πρέπει να αποτελέσει νόμιμο αίτημα για τη θεώρηση του χρηματικού ενταλλάγματος εξόδικος. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Πολύ ευχαριστώ. Ο εξόδικος συμβιβασμός περνάει από έλεγχο από τον ελεγκτή νομιμότητας, όπως και ο δικαστικός συμβιβασμός. Και αυτό είναι το παράδοξο. Εσείς που είστε του χώρου της πολιτικής οικονομίας το αντιλαμβάνεστε. Ένας δικαστής δηλαδή κάνει υπογράφει ένα πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού και αυτός ο δικαστικός συμβιβασμός θα περάσει από έλεγχο από ένα όργανο της διοίκησης, από μια επιτροπή. Για ποια ποσά? Για όλα τα ποσά ή από ένα ποσό και πάνω. Για τα ποσά που επιτρέπει ο δικαστικός συμβασμός, για τις μέχρι 30.000 ευρώ. Δεν είναι όχι. Ναι, υπάρχει ένα θέμα που έχω αναπτύξει πόρισμά μου, ότι κανονικά ο δικαστικός συμβασμός δεν μπορεί να περάσει από τον έλεγχο μιας επιτροπής. Ο δε εξόδικος συμβασμός, εάν έχει τα χαρακτηριστικά και την νομιμότητα, την τυπική νομιμότητα, δηλαδή έχει περάσει από, από Οικονομική Επιτροπή, έγινε η οικομοδότηση του Οικονομικού Συμβούλου, τέθηκαν υπόψη τα πραγματικά περιστατικά, εδώ δεν πρέπει να γίνει δεκτός. Και από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια και από, από το τμήμα του Ελληνικού Συνεδρίου. Και για το Ελληνικό Συνεδρίο καλλιεργεί του αθώου. Και σας είπα ότι εκεί έχουμε ένα θέμα. Αυτό έχουμε αναπτύξει. Ορίστε, αυτό λίγα. Νομίζω ότι και στην πολιτική οικονομία, αν κάνουμε εξοδικαστικό ή δικαστικό συμβιβασμό, θα ελεγχθεί, θα το δώσουμε στο δικαστήριο. Θα ελέγξει αν πληρούνται οι ίδιες οι άλλες προϋποθέσεις. Εδώ έχει συμβιβασμό, ούτως ώστε να αποτελέσει εκτελεστοδίκτυο. Εδώ είναι. Άρα και σε αυτή την περίπτωση δεν θα ελεγχθεί, δεν θα πρέπει να δει το. Δεν είναι το ίδιο. Μα θα πρέπει δει ο δικαστικός συμβιβασμός, ενώ ο συμβιβασμός που γίνεται στο αρμόδιο δικαστήριο, το δικαστήριο, από τον δικαστήριο του συμβιβασμού. Μας λέει ο νόμος όμως, τι μας λέει, ότι αυτού του είδους ο συμβιβασμός, αφού δεν έχει γεννηθεί από ανώτατο δικαστικό λειτουργό, από δικαστικό λειτουργό, θα πάει μετά στην αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση για να ελεγχθεί πάλι. Είναι οξύμορο. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ ήθελα γι' αυτό, επειδή εγώ δεν είμαι νομικός και έχω, βλέπω από το Δήμο πώς γίνονται κάποια πράγματα. Μία δαπάνη, ας πούμε, την κόβει ο Επίτροπος για κάποιους λόγους. Και πάει ξανά στην Οικονομική Επιτροπή και αποφασίζουν ότι επειδή έγινε η προμήθεια, πρέπει να πάμε σε δικαστική μεσολάβηση. Που είναι σε ένα δικαστή, τα δύο μέρη υπογράφουν ένα πρωτόκολλο. Εκεί όμως μου έχουν πει ότι δεν εξετάζεται η νομιμότητα της δαπάνης. Δηλαδή αυτός ο δικαστής που παρίσταται απλώς. Δεν γνωρίζει ίσως ότι το ελεγκτικό συνέδριο έκοψε αυτή τη δαπάνη. Ισχύει αυτό? Και δεύτερον, αυτή η δαπάνη που θα συμφωνήσουν τα δύο μέρη να πληρωθεί, θα ελεγχθεί μετά από κάποιον, κατάλαβα καλά?
Σαν να ελέγχεται από το ελεγκτικό συνέδριο, από την αποκεντρωμένη. Αυτό που λέμε είναι διαφορετικό πράγμα. Αν είναι κομμένη μια δαπάνη, δεν κομμένη για κάποιους λόγους στους οποίους αν τους θεραπεύσεις, μπορεί να επανέλθεις. Δεν απαγορεύεται αυτό. Άρα λοιπόν, αν γίνει μια λεγόμενη δικαστική διαμεσολάβηση και πάει το πρακτικό της δικαστικής διαμεσολάβησης στον αρμόδιο επίτροπο, ούτε δεν έχει λόγο να αρνηθεί ο αρμόδιος επίτροπος. Άλλωστε και ο αρμόδιος επίτροπος από τα νομικά που ξέρετε το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι υποφορτισμένο με τον έλεγχο τη νομιμότητα τη δαπάνη. Είναι υποφορτισμένο μόνο με τον έλεγχο τη τυπικότητα. Δηλαδή, ανακολουθεί πώς, τις διαδικασίες. Το πώς δηλαδή ακολουθήθηκε η διαδικασία, Πολλές φορές όμως οι επίτροποι, επειδή έχουν και ένα ιδιόμορφο καθεστώς, κοιτάνε και λίγο παραπίσω, κοιτάνε και την νομιμότητα της δαπάνης κτλ. Έχουν αναπτύξει μια νομολογία, αλλά το σημείο στο οποίο πρέπει να σταματάνε είναι η τυπικότητα της διαδικασίας και αν είναι καλά να προβλέπεται στον νόμο. Αυτό μπορούμε. Εκεί φυσικά έχουν αναπτυχθεί διάφορες νομολογίες και έχουν γίνει κάποια περιπέματα. Τώρα το ότι μπορεί να επανέλθει κάποιος και να θεραπεύσει κάποια κλίνη, κάποιες πλημμύρες του εντάλματος ή της δαπάνης είναι αυτονόητο. Αυτό δεν το απαγορεύει. Τώρα, το άλλο που λέμε είναι ότι δικαστική ειδικό διαμεσολάβηση και ο εξωτερικό συμβασμό, αυτέ δηλαδή οι δύο αρμοδιότητε τη κοινωνική επιτροπή που ανέφερα πριν, πρέπει μετά να πάνε υποχρεωτικά στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που έχει τώρα το ρόλο του ελεγκτή νομιμότητα, και να ελεγχθούν και από ποιο είναι στην ειδικότητά του. Και για μικρά ποσά, για 2, 3, 4, 5. Για όλα τα ποσά στα οποία προβλέπουν, ναι, όλα τα ποσά στα οποία προβλέπουν αυτή τη δουλειά του είδου συμβασμού.